περιγραφές. Μαζί μας είναι ο κύριος Σιμεών Μεταλίδης, παθολόγος, λοιμοξιολόγος και αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας και λοιμοξιολογίας στο Αριστοτέλειο. Είσαστε και υπεύθυνος του τμήματος λοιμοξιολογίας του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Μεταλίδη. Καλησπέρα και σε εσάς. Είστε στην πρώτη γραμμή της μάχης και θα θέλαμε να μας πείτε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα από το πρώτο κρούσμα που κληθήκατε και εσείς να θεραπεύσετε στο ΑΧΕΠΑ, πώς έχουν αλλάξει οι συνθήκες στο νοσοκομείο σας. Οι συνθήκες άλλαξαν μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες από την πρώτη μας ασθενή. Έχουν αλλάξει σημαντικά. Τα περιστατικά κορυφώθηκαν, αυξήθηκαν. Το πρώτο περιστατικό ήταν το άγνωστο. Δεν ξέραμε τι περιμέναμε. Ήταν η πρώτη επαφή με τον ιό. Στην πορεία, ευτυχώς, το πρώτο περιστατικό ήταν ένα πολύ ήπιο περιστατικό. Στην πορεία είδαμε πολύ πιο βαριά ασθενείς, η ζωή μας έγινε πιο δύσκολη και είναι ακόμα ένας καθημερινός αγώνας για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, η οποία ευτυχώς βαδίζει καλύτερα. Έχετε πλέον όμως και περισσότερη γνώση, αντιλαμβανόμαστε, στο πώς να χειριστείτε κάποιες καταστάσεις. Σίγουρα αλλάξαν πράγματα και κάθε μέρα ακούμε κάτι καινούριο και αυτό είναι σημαντικό. Μαθαίνουμε από την εμπειρία μας το πώς να αντιμετωπίσουμε τους ασθενείς. Αλλιώς είχαμε την αρχική εντύπωση πώς θα έπρεπε να τους αντιμετωπίσουμε. Στην πορεία γινόμαστε, πιστεύω, κάθε μέρα και καλύτεροι και αθροίζουμε την εμπειρία και αυτό είναι σημαντικό. Και αξιολογούμε όλα τα καινούργια όπλα κάθε μέρα. Κύριε καθηγητά, υπήρξαν στιγμές όλο αυτό το διάστημα που φοβηθήκατε ότι δεν θα τα καταφέρετε, ότι μπορεί η κατάσταση, ο ιός, να γίνει ανεξέλεγκτο στη χώρα μας? Σίγουρα κάποια στιγμή, όταν είχαμε αυτή την κορύφωση που είχαμε. Πότε? Και φτάσαμε να νοσηλεύουμε 45 ασθενείς και 15 στη μονάδα εντατικής θεραπείας, πραγματικά είχαμε την αίσθηση ότι μπορεί αυτό να ήταν το ξεκίνημα. Φαίνεται. Πότε έγινε αυτό, πότε ήταν η στιγμή που φοβηθήκατε, δηλαδή πριν πόσες μέρες, πριν πόσο καιρό? Από δύο εβδομάδες περίπου που είχαμε αρχίσει να κάνουμε, δηλαδή είχαμε φτάσει στο μέγιστο των ασθενών, πραγματικά λέγαμε ότι από εκεί και πέρα, αν έχουμε μεγαλύτερη και μεγαλύτερη προσέλευση, τα πράγματα θα γίνονται όλο και πιο δύσκολα και θα πρέπει να αναπτύξουμε ό,τι σχέδιο είχαμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και φοβηθήκαμε ότι θα δούμε εικόνες της Ιταλίας, της Ισπανίας, όπως λέτε, των άλλων χωρών. Ευτυχώς αποδείχτηκε ότι τα μέτρα δρούν και έχουμε την ύφεση που έχουμε. Και την έχουμε πραγματικά, πιστεύω, γιατί πάρθηκαν αυτά τα σκληρά μέτρα για τον κόσμο. Δηλαδή είναι δύσκολο να μείνεις μέσα στο σπίτι σου. Είναι πολύ δύσκολο να μείνεις. Κύριε καθηγητά, κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός. Ακούμε συχνά ότι αυτός ο ιός είναι ύπουλος και δεν πρέπει να τον υποτιμάμε. Θέλουμε να μας πείτε εσείς που αντιμετωπίζετε καθημερινά τέτοια περιστατικά. Είναι έτσι, είδατε και εσείς ασθενείς που εκεί που πήγαιναν καλά ξαφνικά ανεξήγητα επιδεινώνονταν? Δεν είναι συνηθισμένη εικόνα. Α, δεν είναι το συνηθισμένο. Δεν είναι συνηθισμένη εικόνα εκεί που θα είναι ύπουλοι. Ή οι ασθενείς θα έχουν μια πάρα πολύ ήπια εικόνα και πολύ γρήγορα θα βελτιωθούν, ή θα έχουν εξ αρχής θα έχουν συνεχή πυρετό, θα αρχίσουν προοδευτικά περίπου την 7η με 8η μέρα να έχουν δύσπνοια, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουν κάνει την δυσμενή εξέλιξή τους. Ελάχιστα ήταν οι ασθενείς οι οποίοι είχαν μια ομαλή εξέλιξη ξαφνικά υποτροπίσαν ανεξήγητα. Mm-hmm. Και προκύπτει και ένα άλλο ερώτημα τώρα που απασχολεί και εσάς τους υγειονομικούς αλλά και τους πολίτες. Το πώς πρέπει να οργανώσουμε τα νοσοκομεία μας την επόμενη μέρα, όταν δηλαδή θα έχουμε μείωση των κρουσμάτων, θα επανέλθουμε σε μια σχετική κανονικότητα. Πώς θα οργανωθούν τότε τα νοσοκομεία? Αν φαντάζεστε ότι είναι γρίφος το πώς θα βγούμε σιγά σιγά προς τα έξω, ένας ακόμα δύσκολος γρίφος είναι το πώς θα καταφέρουμε να λειτουργήσουμε το δημόσιο και το ιδιωτικό σύστημα υγείας, έχοντας παράλληλα τον κορονοϊό, τα περιστατικά του κορονοϊού, αλλά αναπτύσσοντας το σύστημα υγείας στην κανονική του λειτουργία. Δεν είναι εύκολο. Θα χρειαστεί να έχουμε μόνιμα κρεβάτια για τους ασθενείς που θα έχουν κορονοϊό, θα συμπτυχθούν οι κλίνες για τα άλλα περιστατικά. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να συμβαδίσουμε και να λειτουργήσουμε ώστε να συνεχίσει η κανονικότητα και στον τομέα της υγείας, γιατί έχουν ανασταλεί χειρουργία, είναι μια δύσκολη περίοδος και για τους υπόλοιπους ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι ένας δύσκολος γρίφος. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μεταλίδη, για την